Ρε εσύ Δημήτρη, τι γίνεται με σένα, τι κάνεις? Πώς κοιμάται το μωρό? Είμαι πάρα πολύ καλά, είχα μια τέλεια χρονιά, πολύ δημιουργική, πολλά καινούργια πράγματα, πολλές χρεώσεις, πολλά όλα. Πολλές χρεώσεις? Ναι, ναι, μου χρεώσανε πάρα πολύ. Όχι. Τώρα θα σε δώσω εγώ στον αέρα. Α, ότι σε χρεώνουν διάφορες συντρόφους εννοείς. Όχι γι' αυτό, εννοώ πάρα πολλά πράγματα, πολλές δουλειές, πολύ δημιουργική. Το χεράκι σου η αλήθεια είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαι ελεύθερο παιδί, ότι είναι εύκολο να παρεξηγηθείς. Ότι εύκολο να φωτογραφηθεί. Άρα, συγγνώμη, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Με την Όλγα Φαρμάκη που έχει γραφτεί ότι είστε μαζί, δεν είστε μαζί, δεν ισχύει? Όχι, δεν ισχύει. Μάλιστα. Έχεις άλλη κοπέλα? Ναι, έχω άλλη. Βγήκες με την Όλγα και δεν προέκυψε? Έχετε μια φιλική επικοινωνία? Παιδιά, έχουν βγάλει μια φωτογραφία από τότε που ήμασταν σε ένα σοου στο Κάθι Χέιντελς από τις 9 Οκτωβρίου. Είμαστε τόσο ερωτευμένοι που δεν έχουμε αλλάξει τα ρούχα μας. Έχουν την ίδια φωτογραφία παντού. Τέσσερις μήνες παίζει η ίδια φωτογραφία. Όταν σου χρεώνουν μια γυναίκα, και εντάξει, Όλγα είναι και ένα ωραίο κορίτσι. Μακάρι, κορίτσι. Παιδιά, μπορείτε να τη πείτε μια καλή κουβέντα για μένα. Τι έχουμε πει πολλές. Αυτό, άμα είναι να με πάρει. Εκείνη εντωμεταξύ, επειδή είναι γλυκούλα και ντροπάλουλα, γιατί μπορεί να λέει ένας τηλεθεατής, καλά, ρε παιδιά, την έχετε κάθε εβδομάδα στην εκπομπή και δεν την έχετε ρωτήσει. Και αυτή όχι μας έχει πει, αλλά αυτή είναι τόσο γλυκούλα και καλό, όπως λέει, όχι, παιδιά, δεν ισχύει. Που είναι λες, κάτι μπορεί, μπορεί και να κρύβει. Είναι την προπαραγωγή στην Πολυθρόνα. Τι, α. Άσε, ρε φίλε. Τι να κάνω. Πάμε για τεφ, πάμε. Να βάλω ένα μαξιλάρι.